Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Τι απαντά ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου στο αίτημα της περιφερειακής σύνθεσης περί σύγκλησης ΣΟΠ. Αλεξανδρούπολη, σώσα από την εστίαση με 144 άδειες καρέκλες στην πλατεία του Φάρου. Άδωνης Γεωργιάδης, επάρκεια στις μάσκες, υποχωρούν οι τιμές. Πώς θα γίνει η επιστροφή στα σχολεία, αποστάσεις 1,5 μέτρου, υποτμήματα και ωράρια διαλυμάτων. Με την καθιερωμένη ενημέρωση αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας στην χώρα μας, θα ξεκινήσουμε και την απόψινή μας ενημέρωση στην Αλφα Τηλεόραση. Όλες λοιπόν οι τελευταίες πληροφορίες, έτσι ακριβώς όπως τις μαθαίνουμε από το Υπουργείο Υγείας και από τους ειδικούς. Σήμερα ανακοινώνουμε 15 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. 9 συνδέονται με ανθρώπους κρουσμάτων υπό διερεύνηση. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.678, εκ των οποίων το 56% αφορά άνδρες. 603 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.340 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 33 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 67 έτη. 8 είναι γυναίκες, το 24,2%. Οι υπόλοιποι είναι άνδρες. Το 97% έχει υποκείμενο νόσημα ή και είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 85 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε έναν ακόμη καταγεγραμμένο θάνατο. Συνολικά 148 θανάτους στη χώρα. 40 ήταν γυναίκες, το 27%, και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη. Το 93,2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν έως σήμερα συνολικά ελεγχθεί 90.043 κλινικά δείγματα. Σε αυτή τη φάση της επιδημίας είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται έγκαιρα συρροές και αυτό κατά κανόνα θα συμβαίνει και σε δομές υγείας που παραμένουν όλο αυτόν τον καιρό σε επαγρύπνηση. Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης περί κρουσμάτων σε υγειονομική δομή των ενόπλων δυνάμεων και μετά από συνεργασία ΓΕΕΘΑ με Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, έγινε επιτόπιη επίσκεψη στον εν λόγω χώρο, όπου η πλήρης διερεύνηση της διασποράς του ιού συνεχίζεται με συγκεκριμένο επιστημονικό σχέδιο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, κατά τη χθεσινή ενημέρωση για τον κορονοϊό, ο κύριος Τσιόδρας ανέφερε ότι εντοπίστηκαν 11 νέα κρούσματα σε υγειονομική δομή των ενόπλων δυνάμεων. Στη συνέχεια, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διευκρινίστηκε πως από έλεγχο που έγινε στο 401, επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε έναν ενεργεία στέλεχο των ενόπλων δυνάμεων και σε νοσηλευόμενο από τις 26 Απριλίου απόστατο εξωματικό της ελληνικής αστυνομίας. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου αλλά και του ΓΕΘΑ, ηχλυνατήθηκαν ως θετικά κρούσματα δύο μέλη της οικογένειάς του, ένας επισκέπτης, τρεις αποκλειστικές νοσοκόμες καθώς και τρεις νοσηλευόμενοι στον ίδιο θάλαμο, οι οποίοι δεν είναι ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό, αλλά δικαιούχοι νοσηλεία σε στρατιωτικό νοσοκομείο και μόνο. Σημειώνει, όπως είπαμε, και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και το ΓΕΘΑ. Ως εκ τούτου, οι αναφορές περί κρουσμάτων στις ένοπλες δυνάμεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Συνολικά 11 κρούσματα κορονοϊού καταγράφονται στις ένοπλες δυνάμεις, όπως γνωστοποίησε εχθές ο καθηγητής λιμοξιολογίας και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Σωτήρης Τσιόδρας. Κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, εχθές ο κύριος Τσιόδρας ανακοίνωσε συνολικά 21 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα 11 εκ των οποίων είναι μέλη των ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ορισμένοι εξ αυτών νοσηλεύονται στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Πάντως, σύμφωνα με διευκρινήσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατόπιν ελέγχου επιβεβαιώθηκε σήμερα κρούσμα σε έναν ενεργεία στέλεχο των ενόπλων δυνάμεων και σε νοσηλευόμενο από τις 26 Απριλίου απόστρατο αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας στο 401. Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, ηχνηλατήθηκαν ως θετικά κρούσματα δύο μέλη της οικογένειάς του, ένας επισκέπτης, τρεις αποκλειστικές νοσοκόμες καθώς και τρεις νοσηλευόμενοι στον ίδιο θάλαμο, οι οποίοι δεν είναι ενεργεία στρατιωτικό πρόσωπο, αλλά δικαιούχοι νοσηλείας σε στρατιωτικό νοσοκομείο και μόνο. Σήμερα ανακοινώνουμε 21 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. 11 εκ των οποίων αφορούν η υγειονομική δομή των ενόπλων δυνάμεων. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.663, εκ των οποίων το 55,5% αφορά άνδρες.
603 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 1.326 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Λοιπόν, αυτά ανακοίνωσε χθες ο κύριος Τσιόδρας από το Βήμα του Υπουργείου Υγείας για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα κρούσματα στις ένοπλες δυνάμεις που καταγράφηκαν, 11 στο σύνολό τους. Βεβαίως, είχαμε και την ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Συγκεχημένες οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται προς τα έξω. Μαζί μας τώρα για να σχολιάσουμε την εξέλιξη αυτή και όχι μόνο, αλλά τι πρέπει να γίνει γενικότερα στα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις, βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, ο κύριος Γιώργος Θεοδόρου. Κύριε Θεοδόρου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Μπασκάλη, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας, καλησπέρα στη Θράκη μας. Σας ευχαριστώ θερμά που σήμερα είσαστε κοντά μας, φυσικά για ένα θέμα το οποίο κανείς δεν θα ήθελε να το συζητά, διότι ο κορονοϊός, η αλήθεια είναι ότι μας έχει βάλει πλέον σε μια άλλη καθημερινότητα και σε ένα πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής. Εχθές ο κύριος Τσιόδρας, κύριε Θεοδόρου, ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 11 κρούσματα στον στρατό, στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά έχουμε και μια απάντηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο δεν ξεκαθαρίζει και πάρα πολύ τα πράγματα. Να πω γι' αυτό ότι ναι, πράγματι έβγαλε το Υπουργείο μια ανακοίνωση. Είτε στην αρχή τα 11 κρούσματα δεν αφοράν το στρατό, καθαρά το στρατό. Είναι το 401 νοσοκομείο, στο οποίο ξέρετε πολλές φορές νοσηλεύονται και αστυνομικοί και απόστρατοι. Από ό,τι είδα την ανακοίνωση, αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα ενεργεία στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων που έχει μολυνθεί με τον ιό. Οι υπόλοιποι 10 είναι αποκλειστικές νοσοκόμες και μια οικογένεια απόστρατου αστυνομικού, που γράφει η ανακοίνωση. Δεν δόθηκαν αυτές οι διευκρινήσεις από την πλευρά του Υπουργείου και καταλαβαίνετε, μετά υπήρξαν ένα σωρό ερωτήματα και προβληματισμός, γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Θεοδόρου, γι' αυτό και σας έχουμε σήμερα κοντά μας, ότι η συγκεκριμένη κατηγορία, πληθυσμιακή πάντα, χρειάζεται μια άλλη αντιμετώπιση. Έχει πολλές ιδιωτερότητες ο στρατός και οι ένοπλες δυνάμεις γενικότερα. Οπότε εκεί θα έπρεπε, φαντάζομαι, η πολιτεία να λειτουργήσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Κοιτάξτε, πράγματι έτσι είναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν υπάρχουν πολλά κρούσματα στις ένοπλες δυνάμεις, παρά το ότι το λειτουργήμα του στρατιωτικού έχει πολλές ιδιαιτερότητες που, ξέρετε, οι ένοπλες δυνάμεις δεν μπορούν να σταματήσουν ούτε τη λειτουργία τους, ούτε να λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο. Να μην ξεχνάμε ότι στην αρχή του κορονοϊού έγινε η ειρηνική μάχη, που πολλές φορές ήταν και η ειρηνική του Εύρου, που ήταν ένοπλες δυνάμεις πάνω, πήγαν μεγάλες δυνάμεις πάνω, και στρατιωτικοί και αστυνομικοί, οι οποίοι ήταν πραγματικά σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Υπήρχε και συγχρονισμός, πάντως λύθηκαν μέτρα και από ό,τι είδαμε πήγαν όλα καλά. Δεν υπάρχουν πολλά κρούσματα σε ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Θεοδόρου. Παρά το γεγονός ότι κανείς θα μπορούσε να πιστεύει ότι σε τέτοιου είδους δομές κλειστές, όπως λειτουργούν τα στρατόπεδα και υπηρεσίες γύρω από τις ένοπλες δυνάμεις, θα υπήρχε μια μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Ωστόσο, όμως, τα μέτρα έχουν λειτουργήσει και εκεί. Στο μέτρο του δυνατού πάντα και εφικτού, βεβαίως, έτσι, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι οι διαδικασίες μέσα στο στρατό και στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας γενικότερα δεν είναι τώρα να μπορούμε να κρατάμε και πάρα πολλές αποστάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ωστόσο, όμως, όλα έχουν κυλήσει καλά. Κοιτάξτε, έχουν κυλήσει όλα καλά. Εμείς, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, σαν ΠΟΜΕΝΣ, αυτό που ζητούμε είναι να υπάρχουν πιο ατομικά μέτρα προστασίας, δηλαδή να υπάρχουν τα αντισηπτικά, τα χάντια. Ξέρετε, πολλές φορές βλέπουμε και ήδη και ανακοινώσεις ότι γίνονται δωρεές από περιφέρειες, από δήμους. Εμείς ζητούμε από το Υπουργείο να μην χρειάζονται αυτά τα πράγματα, να γίνει άμεσα χορήγηση, γιατί πολλές φορές ατομικά μέτρα προστασίας, αυτά που είπα πριν, γάντιες, μάσκα, τα παίρνουμε οι ίδιοι από την τσέπη μας. Αυτά πρέπει να δοθούν από την υπηρεσία. Και ειδικά όταν εκτελούμε υπηρεσία και δεν είναι ούτε πηγαίνουμε στην κλπ. Είναι λέτε για εκτέλεση υπηρεσίας. Λέτε, κύριε Θεοδόρου, ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής μια ειδική μέρημνα, τουλάχιστον σε αυτά τα είδη τα βασικά. Δεν έχει υπάρξει μέρημνα στο επίπεδο που πρέπει να υπάρξει, δηλαδή να έχουμε όλοι μας. Έχουν σταλεί, αλλά όχι σε ποσότητες που μπορούμε να έχουμε όλοι μας, ανά πάσα στιγμή στην εκτέλεση της υπηρεσίας μας. Αυτό ζητούμε, να υπάρχει μια μέρημνα του Υπουργείου για αυτό το θέμα. Και όπως ένα άλλο που ζητούμε είναι να επιτέλους να απαγκιστρωθούν οι ένοπλες δυνάμεις από την εκτέλεση υπηρεσίας στα hot spot. Όχι γιατί δεν θέλουμε να το κάνουμε. Αλλά δεν είναι η αποστολή μας. Αυτό το έχουν ομολογήσει όλοι. Κάνουμε υπηρεσίες οι οποίες αυτή τη στιγμή υπέχουν μια επικινδυνότητα στο θέμα με το ότι να υπάρχει πρόβλημα. Είναι κλειστές αυτές οι δομές. Ουσιαστικά οι ένοπλες δυνάμεις εκτελούν και υπηρεσίες, αλλά χωρίς κανένα σκοπό, ειδικά στο εσωτερικό της χώρας. Κύριε Θεοδωρού, τώρα να κάνω και ένα τελευταίο ερώτημα. Όταν μπήκαμε σε αυτή την περιπέτεια του κορονοϊού πριν από 2-2,5 μήνες περίπου και αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτή η πανδημία και τι επικινδυνότητα μπορεί να έχει και για τη δική μας τη χώρα, εσείς αρχικά θορυβηθήκατε στο κομμάτι που αφορά τις ένοπλες δυνάμεις πάντα, δηλαδή είπατε όχι τι κάνουμε τώρα και πώς θα προχωρήσουμε?
Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε στις ένοπλες δυνάμεις είναι ότι υπάρχουν θάλαμοι, υπάρχουν πολλοί οπλίτες, υπάρχει μεγάλος αριθμός. Όπως είπα και πριν, υπάρχει το λειτουργήμα του στρατικού που πρέπει να λειτουργήσει σε συγκεκριμένες συνθήκες που είναι δύσκολο να αλλάξουν. Πάντως, πρέπει να πούμε ότι εδώ υπήρξαν αλλαγές προς το καλύτερο, υπήρχε προστασία σε αυτό το θέμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι πια η χωρητικότητα στους θάλαμους είναι το μισό από ότι πριν, το ίδιο στα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Βασικά το καλό σε ένοπλες δυνάμεις υπάρχει χαμηλός μέσο όρος, ειδικά στους οπλίτες, οι οποίες είναι νέοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει πρόβλημα υγεία σε αυτού. Τώρα για του συναδέλφου, γνωρίζουμε ότι ο μέσο όρο ηλικία ένοπλη δυνάμει στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό αυξάνεται σιγά-σιγά. Πάντως ευτυχώς έως τώρα δεν υπήρχαν κρούσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά τουλάχιστον. Αυτή, πολλά. Ναι, προφανώς. Με αυτή την ενθαρρυντική εικόνα θα σας αποδεσμεύσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοδόρου, για αυτή τη συνομιλία. Καλή συνέχεια και σε εσάς το δύσκολο έτσι κι αλλιώς πάντα έργο σας. Να είστε καλά. Έτσι είναι και εγώ ευχαριστώ πολύ και να πω για άλλη μια φορά για τους συναδέλφους που δώσανε τη μάχη στον Εύρο και κρατήσαν την πατρίδα όρθια για άλλη μια φορά. Καλά, κύριε Θεοδόρου, τώρα εγώ δεν θέλω να την ανοίξω αυτή την υπόθεση, αλλά μιας και μου δίνετε την πάσα, θα πω μόνο αυτό και με αυτό θα κλείσουμε πολύ πολύ γρήγορα. Απεδείχθη τελικά, με αφορμή δυστυχώς την κρίση στα λειτουργικά σύνορα, ότι η αγαστή συνεργασία, ο σωστός συντονισμός και ο κατάλληλος σχεδιασμός ανάμεσα σε όλα τα σώματα ασφαλείας μπορούν να φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Αστυνομία, στρατός, πυροσβεστικοί, συνοριοφύλακες, όλοι όσοι επιχείρησαν εκείνο το διάστημα έδειξαν πραγματικά τι σημαίνει συνεργασία. Έτσι είναι όπως το είπατε, όπως και ο τοπικός πληθυσμός που πραγματικά στήριξε όλους αυτούς που προείπατε και μιλάμε ότι πραγματικά οι συνάδελφοι που πήγαν και από την Ήπειρο πήγαν πάνω συνάδελφοι να βοηθήσουν, μπορούν να πούν, είτε αστυνομικοί είτε στρατιωτικοί, μπορούν να πούν ότι πραγματικά συγκινηθήκαν με τη στήριξη του τοπικού πληθυσμού, ειδικά στον Εύρο. Να είστε καλά, κύριε Θεοδόρου, καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τώρα για να αλλάξουμε κλίμα, στην περιφερειακή σύνθεση στην παράταξη του κ. Τοψίδη, επιτακτική λέει πως είναι η ανάγκη σύγκλησης των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας. Μετά την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και λόγω της μη σύγκλησης των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας των περιφερειακών ενωτήτων, οφείλουμε να επισημάνουμε στη διοίκηση της περιφέρειας το νομικό κομμάτι που απαιτείται για τη σύγκληση των ΣΟΠ με θέμα την αντιπυρική προστασία, η οποία πραγματοποιείται πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και στη συνέχεια τα πρακτικά αυτής δημοσιεύονται στη διάβγεια. Επιπλέον, το ουσιαστικό μέρος των ΣΟΠ είναι ο σχεδιασμός της αντιπυρικής προστασίας και της προστασίας του δασικού πλούτου της περιφέρειάς μας, αλλά και ευρύτερα του φυσικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα τώρα που διανύουμε μια χρονιά με έντονα διαφοροποίηση. Στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη λόγω του COVID-19, τα οποία δημιουργούν πρόσθετες δεσμεύσεις και απαιτήσεις στην κινητοποίηση τακτικών δυνάμεων πυρόσβεσης και θελοντών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας οι συνεδριάσεις των ΣΟΠ προχωρούν κανονικά, κυρίως με τη μορφή τηλεδιασκέψεων. Ως εκ τούτου, καλούμε τη διοίκηση της περιφέρειας να μην περιοριστεί σε γενικόλογες και ανεύθυνες δηλώσεις, όπως αυτές του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, αλλά να συγκαλέσει άμεσα τα ΣΟΠ σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας. Είναι γνωστή και διαχρονική η αρχή, αλλά αξίζει να επαναληφθεί. Καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να τρέχουμε να καταστήλουμε. Όπως και ότι αυτονόητα πρέπει να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες σχεδιασμού, ειδικά σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από περιορισμένα μέσα και δυνατότητες, αλλά και από συνεχή νέα δεδομένα. Το ΣΟΠ κάθε περιφερειακής ενότητας αποτελεί το σημαντικότερο όργανο διαχείρισης κρίσεων σε επίπεδο πολιτικής προστασίας περιφερειακών ενωτήτων και δυστυχώς έμπρακτα έχετε δείξει ότι απαξιώνεται τόσο με την μεθόδευσή σας, με την οποία αποκλείσατε από τα ΣΟΠ τους εκπροσώπους αντιπολίτευσης με το κομικό στοιχείο του ορισμού ως μελών περιφερειακών συμβούλων από άλλες περιφερειακές ενότητες, όσο και με την αποτυχία διαχείριση των αυξημένων κρουσμάτων του COVID-19 στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, στην οποία παρά τη συνεχή εκκλήση φορέων όπως του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης για την ανάγκη συντονιστικού οργάνου, δεν υπήρξε καμία αντίδραση, ούτε καν δήλωση με τις γνωστές συνέπειες για την Ξάνθη. Καλούμε τη διοίκηση της περιφέρειας να συγκαλέσει τα ΣΟΠ και να δρομολογήσει όλες τις προβλεπόμενες και τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού σχεδιασμού συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και της ενίσχυσης μέσω πυροπροστασίας και επιπλέον αναγκών λόγω COVID-19. Με μόνο γνώμονα την ασφάλεια της περιοχής μας και των πολιτών της περιφέρειας. Δικαιολογίες από εσάς έχουμε ακούσει πολλές και για διάφορα ζητήματα. Φροντίστε να μην χρειαστούν για καμία περιοχή μας λόγω πυρκαγιάς για τους θερινούς μήνες που ακολουθούν. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε σε ένα ζήτημα το οποίο το θίξαμε σε προηγούμενα δελτία ειδήσεων μέσα από την Αλφα Τηλεόραση και έχει να κάνει με το αίτημα παύλα πρόταση που καταθέτει η παράταξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειακή Σύνθεση του κ. Χριστόδουλου Τοψίδη περί σύγκλησης των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας εν ώψη του γεγονότος ότι ήδη έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο. Φιλοξενήσαμε και τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κ. Σταύρο Βαβδία, ο οποίος μας ανέλησε για ποιο λόγο θα πρέπει
πρέπει η Περιφερειακή Αρχή να προβεί και στις 5, όπως μας είπε, χαρακτηριστικά περιφερειακές ενότητες, προκειμένου να κάνει αυτές τις συνεδριάσεις και μάλιστα και με την παρουσία όλων των εμπλεκόμενων, αλλά και με τον επικεφαλής των παρατάξεων της περιφέρειας, και έθεσε και το ζήτημα της τηλεδιάσκεψης, ότι δηλαδή υπάρχουν τρόποι για να μπορέσουν να γίνουν αυτές τις συνεδριάσεις. Μαζί μας λοιπόν τηλεφωνικά βρίσκεται ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, ο κύριος Δημήτρης Πέτροβιτς, μιας και αναφέρθηκε στην κουβέντα μας ο κύριος Πέτροβιτς για το τι έχει συμβεί αυτό το χρονικό διάστημα και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Οπότε θα έχουμε την απάντηση διαστόματος αρμοδίου για να καταλάβουμε τελικά πού βρισκόμαστε, γιατί όπως είπαμε ήδη μπήκαμε στην αντιπυρική περίοδο. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Πασκάκη. Σας ευχαριστώ πολύ που σήμερα είσαστε κοντά μας και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε τελικά τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η εικόνα, τουλάχιστον αυτή η εικόνα που επικρατεί στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, διότι έχει τεθεί ένα ζήτημα από την πλευρά της Περιφερειακής Σύνθεσης, ότι ακόμη δηλαδή δεν έχουν γίνει τα σόπο, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Κύριε Πασκάκη, προφανώς κάποιοι ζουν σε άλλη περιοχή, δεν ζουν στον Εύρο. Αλλά μου κάνει περισσότερο εντύπωση ότι εκτός του ότι δεν γνωρίζουν, δεν θέλουν και να πληροφορηθούν την αλήθεια, αλλά την παραποιούν. Αυτό έχω να πω σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση της Περιφερειακής Σύνθεσης, η οποία μάλιστα αναφέρεται σε κάποιο σημείο ότι να μην περιοριζόμαστε, λέει, σε γενικόλογες και ανεύθυνες δηλώσεις όπως αυτές του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου. Ναι. Ποιες ήταν οι γενικόλογες και ανεύθυνες δηλώσεις? Προφανώς στην Περιφερειακή Σύνθεση νομίζω ότι το χειρότερο είναι ότι γνώμη έχουν, αλλά γνώση δεν έχουν. Και ξέρετε γιατί δεν έχουν γνώση? Γιατί δεν σήκωσαν, απλά δεν είπαμε να έρθουν στο γραφείο μας, αλλά ούτε σήκωσαν το τηλέφωνο να ενημερωθούν για το ποια είναι η πραγματικότητα. Έρχονται λοιπόν στις 4 Μαΐου και μας ζητούν να συγκαλέσουμε τα ΣΟΠ. Ξέρετε, κυρία Μπασκάκη, ότι στις 30 Απριλίου, δηλαδή 4 ημέρες πριν, εμείς είχαμε συγκαλέσει το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Είχαν ενημερωθεί όλα τα μέλη και μάλιστα την απόφαση αυτή την επικαιροποίησαμε και τις 4 του μηνός ξανά, δηλαδή μετά από 4 ημέρες, και ότι αύριο Παρασκευή συγκαλείται το ΣΟΠ για την αντιπυρική περίοδο. Και γενικότερα η πολιτική προστασία από την Αθήνα έχει ενημερώσει ότι αυτά τα ΣΟΠ μπορούν να ξεκινήσουν μετά τις 11 Μαΐου. Εν τούτης εμείς πάντα ήμασταν ένα βήμα μπροστά. Και αυτό το έχουμε αποδείξει τόσο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των πλημμυρών και των βροχοπτώσεων. Πάντα το ΣΟΠ της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου γινόταν σε προγενέστερο χρόνο. Και δευτερευόντως ότι πάντα ήμασταν μπροστά και στο θέμα της αντιπυρικής αντιμετώπισης, δηλαδή της περίοδου όπου είχαμε δασικές πυρκαγιές, και κάναμε και δεύτερο και τρίτο ΣΟΠ μέσα στο καλοκαίρι, προκειμένου να εξετάσουμε κατά το πόσο εφαρμόζονται τα μέτρα ή υπάρχουν ελλείψεις. Ρωτάει μάλιστα, μας λένε ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΣΟΠ δημοσιεύονται στη Διάβγεια. Ναι, ναι. Ουδέποτε συνέβη αυτό, κυρία Μπασκάκη. Δεν ξέρω, ακόμη μία λάθος πληροφόρηση που έχουν. Τα πρακτικά του κάθε συντονιστικού οργάνου, ναι, από το 2011 μέχρι σήμερα βρίσκονται στη σελίδα της αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μάλιστα. Άρα, καλό θα είναι, κυρία Μπασκάκη, πριν προβούν σε αναφορές, καταγγελίες, σχολιασμούς, να ενημερώνονται. Εκτός λοιπόν το ότι δεν ενημερώνονται και δεν γνωρίζουν ποια είναι η πραγματικότητα, βγαίνουν σε καταγγελτικό ύφος εκ των υστέρων και κάνουν αναφορές και μάλιστα οι οποίες δεν συνάδουν με την πραγματικότητα. Κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, αναζητούν ρόλο και κάπως έτσι θέλουν να λειτουργήσουν. Έτσι λοιπόν, κύριε Μπασκάκη, δεν είναι αυτό το ύφος μου, αλλά είμαι εξοργισμένος, γιατί θα έπρεπε να ρωτήσουν πρώτα και μετά να προβούν στις ανακοινώσεις. Αυτό λέει η λογική. Ρωτώντας μπορείς να πληροφορήσεις ποια είναι η αλήθεια και όχι να βγάζεις ανακοινώσεις οι οποίες δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με τα πραγματικά γεγονότα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε και κάτι ακόμα, γιατί έχει ακουστεί αρκετές φορές, αλλά με αφορμή και με το αίτημα της Περιφερειακής Σύνθεσης, το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό. Σε αυτά τα ΣΟΠ, ποιοι πρέπει και ποιοι δεν πρέπει να παρίστανται, διότι και αυτό αναφέρθηκε, έτσι? Κοιτάξτε. Τα μέλη του ΣΟΠ, κυρία Μπασκάκη, είναι συγκεκριμένα και βάσει της νομοθεσίας. Είναι δηλαδή η πυροσβεστική υπηρεσία του νομού
και Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου και Ορεστιάδος, είναι τα δασαρχεία, οι διευθύνσεις δασών, είναι οι διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας που ασχολούνται γενικότερα με το περιβάλλον, είναι οι δήμοι σαφώς του νομού και τα γραφεία πολιτικής προστασίας των δήμων, είναι επίσης οι στρατιωτικές αρχές, οι αστυνομικές αρχές, είναι ο ΟΣΕ, γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές έχουμε και πυρκαγιές δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές, είναι η ΔΕΙΔΕ, είναι η Εγνατία, είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, γιατί πολλές φορές όταν αντιμετωπίζουμε μια πυρκαγιά χρειάζονται να συνδράμουν μηχανήματα της περιφέρειας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, είναι τα λιμεναρχεία του νομού, είναι οι εκπρόσωποι των εθελοντικών οργανώσεων, είναι εκπρόσωποι άλλων φορέων, επίσης η εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, είναι το εκπρόσωπο του αεροδρομίου, σας τα είπα αυτά. Ωραία. Και βεβαίως και σαφώς η πολιτική προστασία. Δεν το αναφέρω αυτό γιατί. Καλά, γιατί είναι το χρόνο, το σαφέστατο. Ναι, το συγκαλεί η πολιτική προστασία. Από την πλευρά όμως της αντιπολίτευσης των άλλων παρατάξεων, πρέπει κάποιοι να παρίστανται σε αυτά τα σοπ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Έγινε διαδικασία, κυρία Μπασκάκη, αλλά τότε είχαν αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη διαδικασία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εμείς... Γιατί μιλάνε για μεθόδευση, γι' αυτό και το ρωτώ. Κοιτάξτε, μεθόδευση όταν αποχωρείς από την αίθουσα, υπάρχει μεθόδευση. Συζητήθηκαν τα θέματα μετά στη συνέχεια κανονικά. Η συγκεκριμένη παράταξη, καθώς και κάποιες άλλες παρατάξεις, είχαν αποχωρήσει από τη συζήτηση προηγούμενου θέματος, αλλά έπρεπε, εφόσον ήθελαν να συμμετάσχουν, να προσέλθουν στη συνεδρίαση και να δηλώσουν άτομα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να υπερβώ λίγο του ρόλου σας και των καθηκόντων σας. Γνωρίζετε αν και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες έχουν γίνει τα αντίστοιχα σοπ. Ναι, κοιτάξτε, έχουν γίνει. Δεν είστε υποχρεωμένος να ξέρετε, αλλά εγώ το ρωτώ. Ναι, υπάρχουν σχετικές προσκλήσεις, υπάρχουν συνεδριάσεις των σοπ. Το θέμα δεν είναι αυτό, κύριε Μπασκάκη. Το θέμα είναι ότι σε σοβαρά ζητήματα, όπως είναι η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, η αντιμετώπιση των πλημμυρών, η αντιμετώπιση κρίσεων από φυσικά φαινόμενα, εκεί πρέπει να είμαστε όλοι μία γροθιά. Δεν μπορείς να κάνεις αντιπολίτευση με αυτά τα ζητήματα, κύριε Μπασκάκη. Σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να είμαστε όλοι και συγκροτημένοι στο τι λέμε, αλλά και συντονισμένοι κοινώς παρονομαστείς στον κοινό μας σκοπό. Να αντιμετωπίσουμε την κρίση προς όφελος του τόπου και της κοινωνίας. Να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Αυτά προσπαθούμε να συζητήσουμε, να λάβουμε τα απαραίτητα όπως το κάνουμε κάθε χρόνο μέτρα. Και το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι εμείς ειδικά στον Εύρο, σε αυτό το τομέα, ο Εύρος είναι σε όλη την Ελλάδα, κατεξοχήν νομός ένα στην πολιτική έχουμε προστασία. Περάσει τις εξετάσεις εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς. Λοιπόν, και μάλιστα κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες, έτσι, τις έχουμε περάσει εξετάσεις, έχουμε δείξει τι μπορούμε να κάνουμε και μάλιστα όταν δρούμε, όπως είπατε κι εσείς, συντονισμένα, συλλογικά και κάτω από ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, τα αποτελέσματα είναι αυτά που πρέπει να είναι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στη λογική του προλαμβάνει, γιατί αναφέρεται εδώ κάπου στην ανακοίνωση, καλύτερα να προλαβαίνουμε παρά να τρέχουμε να καταστήλουμε. Μα αυτό το κάνουμε χρόνια, κυρία Μπασκάκη, πολλά χρόνια. Και ειδικά επί δικής μου θητείας, αλλά και της προκατόχου μου, πάντοτε το ΣΟΠ συνεδρίαζε πάντα στα λογικά πλαίσια, στη λογική του προλαμβάνει. Και όχι του, και ουχή του θεραπεύει. Δηλαδή μπαίναμε σε αυτή τη λογική και αυτό κάνουμε. Αύριο λοιπόν στις 12 η ώρα 40 μέλη του ΣΟΠ έχουμε τηλεδιάσκεψη και μάλιστα θα είναι και ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας γιατί έχουμε και τον COVID, πρέπει να δώσει και κάποιες άλλες οδηγίες σε όλα τα μέλη προκειμένου να συντονίσουμε τις ενέργειες και όπως είπα θα γίνει αυτή η συνεδρίαση και στη συνέχεια με το που έχουμε χαλάρωση, περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων θα κάνουμε και μία πρώτη εκτίμηση της κατάστασης με μία άλλη συνεδρίαση. Εμείς ξέρετε στον Εύρο δεν κάνουμε ένα σοπ στο καλοκαίρι, κάνουμε 2-3 σοπ. Δεν κάνουμε δηλαδή ένα σοπ μόνο για να συντονιστούμε αλλά και να δούμε ποιες ελλείψεις υπάρχουν. Όχι, κάνετε και σοπ για να εκτιμήσετε την κατάσταση ανάλογα με την περίοδο που διανύουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, για να το κλείσουμε, εγώ κρατώ αυτό που είπατε ότι από ό,τι φάνηκε, όπως υποστηρίζετε, η άλλη πλευρά γνώμη έχει, αλλά γνώση δεν έχει, γιατί δεν έκανε ούτε καν. 30 του μηνός,
30 του μηνός, 30 Απριλίου, ναι, καλέσαμε τα μέλη του ΣΟΠ και η ανακοίνωση της Περιφερειακής Σύνθεσης βγήκε στις 4 Μαΐου, 4 μέρες μετά. Μάλιστα. Άρα εμείς είχαμε συγκαλέσει το ΣΟΠ και μας μιλούν για ανάγκη, για κολυσεργία, για καθυστέρηση, καταλάβατε. Άρα καλό θα είναι, δεν είναι δύσκολο κύριε Πασκάκη, όπως κάνει οποιοδήποτε πολίτης, να σηκώσει το τηλέφωνο, ακόμη περισσότερο όταν κάποιος έχει περιφερειακό σύμβουλος θεσμικό ρόλο, να σηκώσει το τηλέφωνο και να ρωτήσει, συγκαλέσατε ΣΟΠ, γιατί καθυστερείτε, μπορεί να μας ελέγξει, γιατί δεν το έκαναν. Οπότε εξετέθησαν με αυτό που έκαναν. Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντησή μας. Λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Πέτροφ, σας ευχαριστώ θερμά για τα όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Πέτροβιτς. Τώρα, εργαζόμενοι της εστίασης πραγματοποίησαν εχθές το απόγευμα συμβολική διαμαρτυρία σε πολλές περιοχές της χώρας μας, συμμετέχοντας στην πανευρωπαϊκή κινητοποίηση Empty Chairs, δηλαδή άδειες καρέκλες. Με περισσότερα από 140 άδεια καθίσματα τοποθετημένα στην πλατεία του Φάρου στην παραλιακή λοφόρο της Αλεξανδρούπολης, η Ένωση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Συναφών Επαγγελμάτων Εύρου συμμετείχε στην πανευρωπαϊκή εκδήλωση διαμαρτυρίας Empty Chairs. Με την κίνηση αυτή θελήσαμε να αποτυπώσουμε τον τρόπο λειτουργίας μας αλλά και το πόσο σημαντικοί είμαστε για την ελληνική οικονομία, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Νίκος Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για μια ιστορική ημέρα για τον κλάδο της εστίασης, επιχειρώντας μια σύντομη αποτίμηση της συνεισφοράς της εστίασης στην οικονομία της χώρας. Μεταξύ άλλων, πρέπει να επισημάνουμε ότι πρόκειται για τον κλάδο που αναδείχθηκε πρωταθλητής μείωσης της ανεργίας τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, που συνεργάστηκε με σημαντικό αριθμό μικρών επιχειρήσεων, παραγωγής, πάγου, ξηρών καρπών, πώλησης ποτών και πολλά άλλα, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως ο κλάδος πληρώνει υπέρογκα ποσά σε δήμους, περιφέρειες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία. Οι άνθρωποι του κλάδου δηλώνουν αισιόδοξοι ότι ο κόσμος θα στηρίξει και την τοπική κοινωνία, αλλά και όλα τα καταστήματα εστίασης, εκφράζοντας ταυτόχρονα όμως τον προβληματισμό μετά από 2,5 μήνες που είναι κλειστά τα μαγαζιά τους. Για το κατά πόσο δηλαδή αρκεί η βοήθεια του κόσμου για την επανεκκίνηση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Για να μπορέσει να μείνει όρθιος όσο μπορέσει, ειδικά αυτό το καλοκαίρι, ο κλάδος της εστίασης, οι άνθρωποι του χώρου ζητούν την καθολική μείωση του ΦΠΑ σε μονοψήφιο αριθμό, τη μείωση των εισφορών στο 50% με ανώτατο πλαφόν τα 250 ευρώ και την στήριξη όλων των επιχειρήσεων με το 3% του ετήσιου τζίρου τους με ανώτατο ποσό, τα 8.000 ευρώ. Τώρα, χτες, κυρίες και κύριοι, όπως σας είχαμε πει, έγινε μια πολύ μεγάλη διαμαρτυρία με επίκεντρο τον χώρο της εστίασης, μιας και παρουσιάζει πολλά προβλήματα ο συγκεκριμένος κλάδος. Τα έχουμε αναδείξει και εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην πλατεία του Φάρου, της Αλεξανδρούπολης, οι άδειες καρέκλες είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά χωρίς κόσμο, χωρίς πελάτες, χωρίς καταναλωτές. Θα μας εξηγήσει αμέσως τώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Καφέ Εστίασης στην Αλεξανδρούπολη, ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης, εάν κατά πόσο είναι ικανοποιημένος από αυτήν τη διαμαρτυρία, την πρωτότυπη που έγινε και εν μέσω πανδημίας βεβαίως, και αν πιστεύει ότι αυτή η διαμαρτυρία θα έχει και τη στόχευση που πρέπει να έχει. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπασκάκη. Η αλήθεια είναι ότι το κάλεσμα αυτό βρήκε μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Συμμετείχαν πάρα πολλοί δήμοι της χώρας. Άδειες καρέκλες πρωταγωνίστησαν σε πολλές πλατείες. Αλλά το ζήτημα είναι και το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειάς σας, κύριε Γεωργιάδη. Ακριβώς, κύριε Βασκάκη. Χθες νομίζω ήταν κάτι μοναδικό για τον κλάδο της εστίασης. Ήταν η πρώτη φορά που οργανωμένα όλη η Ελλάδα προχωρήσει σε μια κοινή δράση. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι ακούστηκαν οι προβληματισμοί μας. Ο κόσμος, όσος μπόρεσε να παρακολουθήσει, κατάλαβε όλο τον κύκλο αυτών των εργασιών αλλά και των επαγγελμάτων που συνδέονται με τον κλάδο της εστίασης. Ελπίζουμε να πετύχαμε κάτι καλό και για τον κλάδο αλλά και για όλο τον κόσμο. Κύριε Γεωργιάδη, εγώ βλέποντας τις εικόνες από διάφορα σημεία, όπως είπα, της χώρας που πραγματοποιήθηκε αυτή η διαμαρτυρία, είχα διάφορα συναισθήματα, ανάμεικτα. Θλίψη, ερωτήματα, προβληματισμός, ένα πολύ δυνατό μήνυμα που περάστηκε μέσα από αυτή την κινητοποίηση. Αλλά αυτό που κυριαρχούσε, εγώ δεν είμαι στο χώρο της εστίασης, δεν ξέρω τα προβλήματά σας, τα καταγράφω μόνο ως δημοσιογράφος, αλλά κυριαρχούσε η θλίψη. Θα έπρεπε να σημειώσω και να κυριαρχεί και η αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρετε και θα μπορέσετε να πάτε παρακάτω. Αλλά το κυρίαρχο συνέστημα ήταν αυτό, θλίψη. Ακριβώς. Χθες ημέρα όντως υπήρχε θλίψη σε όλο τον κλάδο της εστίασης. Το είδαμε και μέσα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν
από όλες τις πόλεις, συγκινητικά βίντεο που προβλημάτισαν πάρα πολύ κόσμο. Και το πιο συγκινητικό ήταν τα εκατοντάδες τηλέφωνα που έχουμε δεχθεί, επειδή τα τηλέφωνα μας παίρνουν στο ίντερνετ από διάφορα πλήθος κόσμου, ειδικά 2-3 ατόμων που έχουμε οργανώσει όλο αυτό με τις άδειες καρέκλες. Γιατί αξίζει να πούμε ότι η οργάνωση όλη ξεκίνησε από την Αλεξανδρούπολη μαζί με την Πάτρα. Δηλαδή, δύο σωματεία κατάφεραν να κάνουν όλο αυτό που είδαμε χθες σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά είναι συγκινητικό. Πέρα τούτου όμως, προσωπικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Πιστεύω ότι και ο κόσμος θα στηρίξει τον κλάδο μας. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι δεν χρειαζόμαστε στήριξη από το κράτος. Χωρίς στήριξη του κράτους, θα μιλάμε ότι μετά το καλοκαίρι θα δούμε αρκετά προβλήματα στον κλάδο μας. Μπορεί και λουκέτα, μπορεί προβλήματα οικονομικά. Προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτό, κύριε Βασίλη. Πρόεδρε, επειδή συνομιλούμε πολλές φορές αυτές τις ημέρες και σας ευχαριστούμε θερμά, γιατί έτσι μπορούμε και εμείς να πληροφορούμε αλλά και εσείς να αναδεικνύετε τα προβλήματά σας. Τι ριζοσπαστικό θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση, ριζοσπαστικό όμως, για να σας βοηθήσει? Κύριε Βασίλη, πολλά μπορεί να κάνει. Ένα-δύο. Αλλά να είναι μέτρα ουσιαστικής στήριξης. Ουσιαστική στήριξη είναι τρία πράγματα. Δεν ζητάμε, είμαστε ρεαλιστές, κύριε Βασκάκη. Ζητάμε τρία βασικά πράγματα. Μείωση του ΦΠΑ, προεκλογική υπόσχεση της κυβέρνησης. Ούτε σε μονοψήφους αριθμούς, μιλάμε ένα 13%, είναι σε 24%. Ωραία, το ΦΠΑ. Να πέσει φαγητό. Άλλο. Ασφαλιστικές εισφορές. Ο κλάδος της εστίασης είναι ο μοναδικός κλάδος στην Ευρώπη που είναι πρωτοτυπία της Ελλάδας τεκμαρτά ένσημα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ ψηλές εργοδοτικές εισφορές. Ζητάμε μια έκθεση τάξη του 50%. Και τρίτο και βασικό, ζητάμε μια επιχορήγηση των καταστημάτων μας το 3% του τζίρου μας, αλλά με ανώτατο ποσό τα 8.000 ευρώ. Με την προϋπόθεση ότι όλα αυτά τα λεφτά θα πέσουν στην αγορά για να ξαναξεκινήσουμε τις επιχειρήσεις μας. Αυτά είναι μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν με δεδομένο τη συνθήκη έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας γενικότερα, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί εμείς που είμαστε έξω από το χώρο, ωραία τα ακούμε όλα αυτά. Αλλά εσείς που είστε μέσα στο χώρο μπορούν να εφαρμοστούν. Γιατί η κυβέρνηση δεν τα συζητά. Άντε το ΦΠΑ λίγο, κάτι έχω ακούσει δεξιά-αριστερά. Αλλά επί της ουσίας τα υπόλοιπα δεν τα αγγίζει ακόμα. Γι' αυτό λέω μπορούν να εφαρμοστούν. Κύριε Βασκάκη, είναι σε συζητήσεις και τα υπόλοιπα δύο. Έχει δείξει ενδιαφέρον η κυβέρνηση να μπει σε συζητήσεις για αυτό το θέμα. Πιστεύουμε ότι είναι. Έχουν γίνει στην Ευρώπη ήδη. Μιλάμε για μεγάλες πτώσεις ΦΠΑ. Μιλάμε για τα διπλάσια ποσά σε επιδοτήσεις καταστημάτων. Εμείς είμαστε πιο ρεαλιστές. Καταλαβαίνουμε και τη δυσκολία του κράτους. Το έχουμε δει τα τελευταία 10 χρόνια. Γι' αυτό και επιμένουμε σε αιτήματα αυτά. Πιστεύουμε ότι με λίγη καλή θέληση όλα γίνονται. Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Το αίτημα το οποίο συζητιέται για επέκταση του κοινόχρηστου χώρου για να μπορέσετε να βγάλετε λίγα παραπάνω τραπεζάκια, καρεκλίτσες και όλα αυτά. Εσείς πώς? Γιατί βλέπω ότι είναι θετικά διακειμένη η κυβέρνηση. Μπορεί να υπάρξει μια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Βοσκάκη, δεν είναι τυχαίο που μία μέρα πριν τη μεγαλύτερη κινητοποίηση της εστίασης με τις άδειες καρέκλες, η κυβέρνηση πετάει την άδεια καρέκλα στους δήμους και στις περιφέρειες. Εμείς αυτό το βλέπουμε, ναι μεν με θετικό μάτι, είναι μία κίνηση, αλλά είναι δύσκολο να γίνει. Δεν θέλουμε, δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα ούτε στην κίνηση των πολιτών, ούτε στους δήμους. Γι' αυτό έχουμε ήδη σε μία επαφή με το Δήμο Αλεξανδρούπολης και το Δήμαρχο, να βρούμε μια κοινή γραμμή σε αυτό το θέμα. Πιστεύουμε ότι καταστήματα τα οποία έχουν πολύ λίγα τραπεζοκαθίσματα μπορεί να τους δοθεί ένα 20% maximum έξτρα χώρου, ώστε να μην δημιουργηθεί ούτε αθέμητος ανταγωνισμός αλλά ούτε και προβλήματα προσβασιμότητας στους πολίτες της πόλης μας και σε όλους τους ανθρώπους. Κατανοητό. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη, και με αυτό θα κλείσουμε, γιατί ωραία τα συζητάμε όλα αυτά. Βεβαίως τα προβλήματά σας είναι πάρα πάρα πολλά, αλλά δεν ξέρουμε πώς γίνουν ακόμη μεγαλύτερα. Εάν ο κόσμος φοβηθεί αρχικά και δεν τολμήσει να κάτσει έστω και σε αυτά τα λίγα τραπεζάκια και στις λίγες καρεκλίτσες που θα στηθούν έξω από τα μαγαζιά σας, το φοβάστε? Το πρώτο δείγμα από αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες, κύριε Βασκάκη, είναι ότι δεν φοβάται ο κόσμος.
Ούτε εμείς το φοβόμαστε. Εμείς ό,τι περνά το χέρι μας θα κάνουμε για να κρατήσουμε τις υγειονομικές τα υγειονομικά μέτρα που θέλει η κυβέρνηση. Και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι μας να κάνουμε τον κόσμο να μας εμπιστευτεί. Είμαστε αισιόδοξοι ότι ο κόσμος θα μας στηρίξει και θα ξεπεράσει γρήγορα αυτό το φόβο που υπάρχει. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, θα ευχηθώ για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Στο ζήτημα των μασκών τώρα και σε όλα αυτά που ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τις τιμές. Μάσκες προσώπου λοιπόν, οι τιμές πέφτουν, υπάρχει επάρκεια, δηλώνει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει εξασφαλιστεί επάρκεια μασκών στην αγορά και οι τιμές τους υποχωρούν. Αυτό επεσήμανε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης. Επίσης, υπενθύμησε ότι έχει φτιαχτεί ηλεκτρονική εφαρμογή στο κινητό για να μπορεί ο κάθε πολίτης να βρει τη φτηνότερη μάσκα κοντά στην περιοχή του. Σύμφωνα με το δελτίο τιμών της Γενικής Γραμματείας του Καταναλωτή, που επικαλέστηκε ο Υπουργός, οι τιμές της μάσκας μιας χρήσης κυμαίνονται σε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ από 0,59 μέχρι 0,63, σε δεύτερη αλυσίδα από 0,27 μέχρι 0,42 και σε τρίτη αλυσίδα από 0,56 μέχρι 0,58. Ο Υπουργός εξήγησε ότι δεν προχωράει η κυβέρνηση σε διατίμηση. Η τιμή στην Ελλάδα ακολουθεί καθοδική τάση, είπε ο Υπουργός, και επεσήμανε ότι στη Γαλλία, που επιβλήθηκε διατίμηση στις χειρουργικές μάσκες μιας χρήσεως, ορίστηκε ανώτατη τιμή το 0,95. Εάν βάλουμε διατίμηση, υπάρχει κίνδυνος να σταματήσουν οι εισαγωγές, να ξεμείνει η αγορά και να αρχίσουν πάλι οι τιμές να ανεβαίνουν, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης. Επεσήμανε δε ότι μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον καταναλωτή, η οποία έχει φτιαχτεί στο Υπουργείο, έχουν μπει και οι μάσκες έως ένα από τα προϊόντα που μπορεί ο καταναλωτής να παρακολουθεί τις τιμές τους και να βρίσκει πού είναι η φθηνότερη μάσκα στην περιοχή που μένει. Υπενθυμίσε εξάλλου την ηλεκτρονική βάση που καταγράφονται για τα αποθέματα. Την πρώτη μέρα της καταγραφής οι μάσκες στην Ελλάδα ήταν 1 εκατομμύριο. Χθες οι μάσκες ήταν 26 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται τα αποθέματα και πέφτει τιμή, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου, Αναστάσιος Τερζής, καταγράφει πως έχει μέχρι στιγμής υπάρχουσα κατάσταση. Καταρχάς να πω ότι το θέμα των τιμών, επειδή έχει γίνει πολύ θόρυβος, δεν εξαρτάται από το φαρμακείο, εξαρτάται από τους προμηθευτές. Άρα δηλαδή από την εταιρεία που το παίρνεις. Τώρα μιλάμε για αυτά τα είδη, ειδικά για τις μάσκες, είναι κυρίως εισαγόμενα. Ναι. Οπότε από τις τιμές των προμηθευτών του εξωτερικού. Από εκεί εξαρτάται λοιπόν, μάλιστα. Από εκεί εξαρτάται. Δηλαδή η μάσκα, σκεφτείτε ότι είχε φτάσει στην περίοδο της πολύ μεγάλης ζήτησης και που είχε μειωθεί η παραγωγή και στο 1,5, καμιά φορά και στα 2 ευρώ το κομμάτι, μιλάμε για την απλή μάσκα. Ναι. Τώρα είναι στο 1 ευρώ και λίγο πιο κάτω και γενικά οι τιμές που φτάνουν σε εμάς από τους προμηθευτές κάθε εβδομάδα φαίνεται ότι πάνε να μειωθούν λίγο περισσότερο. Θεωρώ ότι αν συνεχίσει έτσι η παραγωγή και η ζήτηση ομαλοποιηθεί, θα κατέβει κατά από τα 50 λεπτά και ακόμα λιγότερο. Λοιπόν, εχθές κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων σας μεταφέραμε την πληροφορία ότι στις 2 Ιουνίου 4 αγρότες από τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα από τις Φέρες, αγρότες και κτηνοτρόφοι για να είμαι πιο συγκεκριμένη και εγώ, θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τα επεισόδια και για τις διαμαρτυρίες που είχαν διαδραματιστεί 5 χρόνια πριν και συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 2015, όταν τότε στην τελετή έναρξης του Συνεδρίου των Θρακών είχε έρθει ο κύριος Σγουρίδης, ο τότε υφυπουργός υποδομών και πρώην υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Όλοι θυμόμαστε τι έγινε εκείνη την χρονική στιγμή και έτσι σε λίγες ημέρες καλούνται από τη δικαιοσύνη οι τέσσερις αυτοί αγρότες και κτηνοτρόφοι να βρεθούν στην δικαιοσύνη. Ανάμεσα σε αυτούς και ο κύριος Κώστας Δουνάκης, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων της Αλεξανδρούπολης, και με πολύ ενδιαφέρον θα τον ακούσουμε. Καταρχήν θα μας πει πώς αισθάνεται μετά από 5 χρόνια που θα πρέπει να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για ένα θέμα, κύριε Δουνάκη, που τότε θυμάμαι πάρα πολύ καλά, τα λέγαμε και τα ξαναλέγαμε. Είχατε πάθει μεγάλη ζημιά με το ζωικό σας κεφάλαιο και ζητάγατε τα αυτονόητα, τα εμβόλια και μέτρα στήριξης από την τότε κυβέρνηση. Τώρα όμως είστε υπόλογοι στη δικαιοσύνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Βασιάκη, και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Στους τηλεθέτες. Έτσι ακριβώς είναι. Ήταν μια περίοδος τότε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, γιατί είχε δημιουργηθεί το πρόβλημα της οζόνης δερματίτιδας. Και αυτό που ζητούσαμε ήταν να προστατεύσουμε το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής μας και όλης της χώρας. Γιατί από εμάς ξεκίνησε και η διαδικασία του εμβολίου και προστατεύτηκε το ζωικό κεφάλαιο όλης της χώρας και γενικά της Ευρώπης, γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι είχαμε πάρα πολύ δίκιο και αυτό που διεκδικήσαμε, να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε τα ζώα και να μειώσουμε τις θανατώσεις, αποδείχθηκε ότι ήταν η σωστή επιλογή.
Η αλήθεια είναι, κύριε Δουνάκη, ότι εκείνες τις στιγμές του Δεκεμβρίου του 2015 ήταν στιγμές και εικόνες που εννοείται δεν τιμούν κανένα. Από την άλλη όμως εσείς με πολύ μεγάλη αγανάκτηση και το δίκαιο να σας πνίγει θελήσατε να διαμαρτυρηθείτε. Βρήκατε τον κύριο Σγουρίδη που είχε έρθει για το συνέδριο Θρακών. Ήταν και τότε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και όπως είχατε πει δεν είχε κάνει αυτά που είχε υποσχεθεί και ξεσπάσατε. Ο κόσμος ξέσπασε γιατί υπήρχε το δίκαιο που μέσα του δεν μπορούσε πλέον να συγκρατήσει την ένταση και ό,τι έχει σχέση με τα ψέματα που είχε πει ο κύριος Γουρίδης συγκεκριμένα, γιατί στις 15 Δεκεμβρίου είχαν θανατωθεί ζώα, είχαν έρθει τα εμβόλια με χρήματα δικά μας που είχαμε πάει τότε στη Βουλγαρία και είχαμε ανοίξει λογαριασμούς, τα είχαμε φέρει από την Νότια Αφρική, υπήρξε η διαδικασία όλη αυτή, αλλά ακόμη δεν είχαν δρομολογηθεί οι αποζημιώσεις πότε θα πάρθουν και οι άνθρωποι που είχαν θανατώσει τα ζώα τους ήταν σε μια κατάσταση απελπισίας. Κανένας δεν συμφωνεί με αυτά του είδους τα επεισόδια που όπως δείχνουν και τα στιγμιότυπα από τις τηλεοράσεις. Αλλά θα αναρωτηθεί και ο κόσμος ότι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν χάσει το εισόδημά τους, που δεν ήξεραν την επόμενη μέρα τι μέλη γενέστε για την οικογένειά τους, σε τι κατάσταση ψυχολογική ήταν. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι στο συγκεκριμένο συνέδριο βρισκόταν και ο κύριος Αμανατίδης, ο υπουργός εξωτερικών. Γιατί κανένας δεν πήγε στον κύριο Αμανατίδη να διαμαρτυρηθεί και να φερθεί με τον ανάλογο τρόπο που είδαμε. Καλά, το είπα, γιατί ο κύριος Γουρίδης είχε διατελέσει και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Έτσι ήταν ο υπουργός του αντικειμένου σας. Ήταν ο υπουργός του αντικειμένου, ήταν ο υπουργός που ήρθε και υποσχέθηκε πολλά πράγματα, ήταν ο υπουργός που δεν υλοποίησε τίποτα από αυτά που είπε και ήταν ένας από τους ανθρώπους που μόνο με το άκουσμα του ονόματός του δημιουργούσε έρισμα και δημιουργούσε αντιπαλότητα. Και εγώ θυμάμαι τότε που μας λέγατε, κύριε Δουνάκη, ότι νιώθετε πως σας εμπέζουν και σας κοροϊδεύουν από την πλευρά του τότε Υπουργείου, της τότε ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, το έχω ακόμη στα αυτιά μου, που λέγατε, κυρία Μπασκάκη, μας κοροϊδεύουν, μας εμπέζουν. Αλλά μας είπαν και άλλα κάνουν. Και πρέπει τώρα να βρούμε εμείς τη λύση από μόνοι μας, γιατί η ζημιά ήταν πολύ μεγάλη, κύριε Δουνάκη. Ήταν κάποιες χιλιάδες βοηθοί και σας είπα χώρια το ότι εμείς τρέξαμε για να δώσουμε τη λύση στο Υπουργείο. Στη Βουλγαρία. Ότι δείξαμε το δρόμο, το πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Πληρώσαμε από το εισόδημά μας τα εμβόλια, κάτι που δεν πληρώθηκε ποτέ αυτό το χαμένο εισόδημα. Υπήρξε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που, εν πάση περιπτώσει, δεν θα σταθούμε τώρα εκεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλα πήγαν καλώς με τα ζώα, τελικά πληρώθηκαν, αποκαταστάθηκαν, η ζωή σήμερα συνεχίζεται. Ναι, αλλά τώρα σε λίγες ημέρες θα πρέπει να διαβείτε το κατόφλι της δικαιοσύνης, κύριε Πρόεδρε. Το ζητούμενο είναι ότι στις 2 Ιουλίου και όχι 2 Ιουνίου. Ιουλίου τελικά. 2 Ιουλίου τελικά είναι το κατηγορητήριο. Ιουλίου μάλιστα. Θα βρισκόμαστε στα δικαστήρια για να αποδείξουμε ότι όντως ενώ είχαμε δίκαιο, όντως ενώ είχαμε όλο τον κόσμο με το μέρος μας και ότι προσπαθήσαμε για το κοινό καλό, κανένας δεν προσπάθησε για προσωπικό το όφελος, τουλάχιστον από εμάς που είμαστε κατηγορούμενοι, να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες στην ουσία. Ότι αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά και μπαίνουν πάντα μπροστάριδες είναι αυτοί που σίγουρα εμπλέκονται και στα δικαστήρια περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους συναδέρφους μας, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι είμαστε μόνοι μας, έτσι. Τώρα, εσείς θα βρεθείτε στη δικαιοσύνη, κύριε Πρόεδρε, για να το ξεκαθαρίσουμε. Εκεί θα αποδειχθεί η αλήθεια, γιατί τα επεισόδια που διαδραματίστηκαν μέσα στο κλειστό δεν δημιουργήθηκαν από αγρότες. Δημιουργήθηκαν από άλλους ανθρώπους, δεν είναι της ώρας να σταθούμε τώρα και να μιλήσουμε για αυτά. Δημιουργήθηκαν από άλλους ανθρώπους και κοντινούς ανθρώπους του κ. Γουρίδη μέχρι τότε. Και όταν έφτασε σε ένα επίπεδο να δημιουργηθεί όλη αυτή η ένταση, κάποιοι αγρότες κτηνοτρόφοι βγήκαν έξω και ίσως να παρεμπόδισαν το αυτοκίνητο του κ. Γουρίδη να αποχωρήσει. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι το κατηγορητήριο είναι της παρακόλλησης ελεύθερης πρόσβασης, έτσι δεν είναι? Ελεύθερης κυκλοφορίας με το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Ότι δεν μπορούσε να φύγει με το αυτοκίνητο ο κ. Γουρίδης. Εκείνη τη στιγμή που γινόταν αυτά τα επεισόδια που ισχυρίζεται ο κ. Γουρίδης,
Εμείς ήμασταν μέσα με τον κύριο Αμανατίδη, συγκεκριμένοι που είμαστε τώρα και κατηγορούμενοι, ήμασταν μέσα με τον κύριο Αμανατίδη και μιλούσαμε για όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί και για ποιο λόγο δημιουργήθηκε αυτή η ένταση. Τώρα, εάν κάποιοι συνάδελφοί μας ή κάποιοι άλλοι πολίτες των Φερών δημιούργησαν κάποια ένταση στον κύριο Ζγουρίδη και αποχώρησε κατά ένα πεντάλεπτο καθυστερημένα, δεν έγινε και κάτι. Ούτε τον αγγίξαμε, ούτε τον βρήσαμε, ούτε χτυπήσαμε το αυτοκίνητό του, ούτε τίποτα. Απλώς μπορεί να υπήρξε μια ψυμαχία, μπορεί να υπόθηκαν και κάποιες κουβέντες, αλλά όλα ήταν μέχρι εκεί. Ο άνθρωπος αποχώρησε με το αυτοκίνητό του, η αστυνομία ήταν εκεί, ήταν παρόν. Γιατί η πλευρά του κυρίου Σγουρίδη, κύριε Δουλάκη, ισχυρίζεται ότι τον χτυπήσατε. Όχι, 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 δεν ισχύει. Μα γι' αυτό και το λέω. Για να μην δημιουργούμε κακές εντυπώσεις. Απλώς ίσως να καθυστέρησε, σας είπα και πριν, να έφυγε κάποιο για ένα πεντάλεπτο, λίγο να καθυστέρησε να ξεκινήσει το αυτοκίνητο, γιατί ξέρετε, όταν δημιουργείται μία ένταση, αυτή μεταφέρεται και έξω από το κτίριο. Ίσως εκείνα μεταφέρθηκε και έξω από το κτίριο. Εμείς δεν ήμασταν παρόν. Σας είπα, εμείς ήμασταν μέσα με τον κύριο Αμανατίδη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, και συζητούσαμε για όλο αυτό το θέμα. Μάλιστα. Που είχε προκύψει με την αζώδη δερματίτιδα, με τα εμβόλια, με όλα αυτά που είχαν γίνει και για ποιο λόγο δημιουργήθηκε αυτή η ένταση. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είστε εσείς κατηγορούμενος, ο κύριος Αλεξανδρής, ο κύριος Σκανδύλης και ο κύριος Γκίκας. Γκίκος, συγγνώμη, και ο κύριος Γκίκος. Λοιπόν, εσείς οι τέσσερις λοιπόν θα βρεθείτε στις 2 Ιουλίου, όπως μας διευκρινίζετε, στην αίθουσα του δικαστηρίου για να δώσετε εξηγήσεις. Η αλήθεια είναι, κύριε Δουνάκη, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε, ότι κανείς δεν θέλει να περνάει από τέτοιες διαδικασίες, γιατί είναι ψυχοφθόρες κατά κύριο λόγο διαδικασίες, έτσι, οι δικαστικές εννοώ και τα περί δικαιοσύνης. Εκεί θα πάτε λοιπόν για να πείτε τι ακριβώς έγινε, να δώσετε τη δική σας ερμηνεία και φυσικά η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφανθεί. Αυτή έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο, άλλωστε, κύριε Πρόεδρε. Κανένας δεν θέλει να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία, κύριε Μπασχάκη. Κανένας δεν θέλει να βρίσκεται στα έδρανα των δικαστηρίων και να είναι απολογούμενος. Αλλά και εμείς όμως δεν θα είμαστε μόνοι μας, ούτε θα είμαστε μόνο τέσσερις που αναφέρει το κριτήριο θέσεις μας. Θα είμαστε πάρα πολύ. Καλά, θα έχετε και τη στήριξη των υπολείπων συναδέλφων σας. Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό. Απλά λέμε τι πάνε. Το κόσμο θα είναι μεγάλη. Θα έχετε και άλλη υποστήριξη από τους υπόλοιπους συναδέλφους σας. Λοιπόν, κύριε Δουνάκη, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμότατα και εδώ είμαστε βέβαια για να παρακολουθούμε την υπόθεση. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την επαναλειτουργία των σχολείων, όπου εμπεριέχονται περισσότερες πληροφορίες για τη νέα κανονικότητα στις σχολικές μονάδες της χώρας. Τις προβλέψεις για το άνοιγμα των σχολείων μετά το lockdown εξαιτίας του κορονοϊού περιλαμβάνει η ΚΙΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, ενώ σήμερα απεστάλλει στα σχολεία η εγκύκλειος με τις οδηγίες για τη διαρρύθμιση των αιθουσών και την οργάνωση των διαλυμάτων. Η εγκύκλειος, ανάμεσα σε άλλα, προβλέπει: για την προσέλευση στο χώρο του σχολείου περιορίζεται ο συνωστισμός κατά την προσέλευση-αποχώρηση στη σχολική μονάδα, φροντίζοντας να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ των μαθητών. Δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ορολόγιου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των αιθουσών. Για τη διαρρύθμιση των αιθουσών, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι σχολικές αίθουσες πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής αναθρανίο. Υπενθυμίζεται ότι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανασχολική τάξη ορίζεται στους 15. Υπάρχει δυνατότητα αναπροσαρμογής των ορολογίων προγραμμάτων ανά υποτμήματα, ώστε το ήδη υφιστάμενο εκπαιδευτικό προσωπικό να αξιοποιείται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο ανά υπότμημα και διδακτική ώρα. Η απόσταση μεταξύ των μαθητών πρέπει να είναι ίση με 1,5 μέτρο μήκος. Εάν κάποια σχολική αίθουσα δεν επαρκεί για την τήρηση αυτής της απόστασης, τότε το τμήμα ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών χωρίζεται σε υποτμήματα. Προτείνεται επίσης τα θρανία να έχουν κοινό προσανατολισμό, ώστε να μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό η έκθεση των μαθητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα, ιδιαίτερα σε αίθουσες με περιορισμένο χώρο. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σημαντική είναι η αποσυμφόρηση και του γραφείου των εκπαιδευτικών. Ωράρια διαλυμάτων, προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των τμήματων υποτμημάτων, είναι σημαντικό να υιοθετηθούν πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών και στα διαλύματα. Λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων, το πρόγραμμα εφημεριών θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων των μαθητών σε κάθε χώρο του σχολείου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην σταδιακή έξοδο με σειρά των μαθητών στο προαύλιο. Κάθε τμήμα ή τάξη θα έχει διαφορετικό χώρο στο προαύλιο και απαγορεύονται τα παιχνίδια με μπάλα, όπως για βόλεϊ,
μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων έχουν τη δυνατότητα να καλούν τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων σε συνεδρίες σε χώρο που πληρεί τις προϋποθέσεις της προβλεπόμενης απόστασης μεταξύ των εκπαιδευτικών. Για τους καθηγητές γυμνασίων, ειδικότερα, η καθημερινή παρουσία στο σχολείο δύναται έως την επανέναρξη της λειτουργίας των γυμνασίων να ορίζεται από τον διευθυντή σύμφωνα με τις διοικητικές ανάγκες σε κάθε περίσταση. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Μπαντίκος, είναι για άλλη μια φορά μαζί μας. Άλλωστε, θα μας δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για το πώς τελικά οι μαθητές θα επιστρέψουν σταδιακά στα σχολεία. Αρχή γίνεται 11 Μαΐου με τους μαθητές της 3ης Λυκείου. Κύριε Μπαντίκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που για άλλη μια φορά είσαστε κοντά μας, γιατί ομολογουμένως και η δική σας συμβολή δίνει περισσότερες πληροφορίες και έχουν και οι γονείς και τα παιδιά την ενημέρωση που πρέπει να έχουν, ειδικά αυτό το διάστημα. Τώρα, έχουν έρθει νομίζω κάποιες οδηγίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το πώς τα παιδιά θα πρέπει να επιστρέψουν. Θέλετε λίγο να μας δώσετε μια εικόνα τι θα γίνει στις 11 Μαΐου. Ναι, βέβαια. Να πούμε επί της αρχής, όπως είπατε, ότι έχουν έρθει οδηγίες και καθημερινώς έρχονται και καθημερινώς είμαστε σε συναντήσεις. Μάλιστα, να σας πω, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια πανελλαδική τηλεδιάσκεψη με τους υπευθύνους του ΙΟΔΗ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και διευθυντές εκπαίδευσης, προκειμένου ακριβώς να τεθούν ερωτήματα και να πάρουμε πίσω απαντήσεις για τέτοια θέματα. Έχουν έρθει λοιπόν οδηγίες αναλυτικές και αυτή είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία συνεχίζεται και με βάση τα ερωτήματα και την πραγματικότητα την οποία συναντάμε θα καθημερινά θα εμπλουτίζεται. Είμαστε λοιπόν σε καθημερινή επαφή με διευθυντές εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς διευθυντές σχολικών μονάδων και επίσης με το Υπουργείο. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, αλλά εκείνο που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας είναι ότι αυτό που συμβαίνει τώρα δεν έχει καμία σχέση με ό,τι ήταν πριν συνέβαινε. Δηλαδή, μιλάμε για μια νέα πραγματικότητα στην οποία εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και όλη η κοινωνία, αλλά μιλάμε για το δικό μας τομέα, θα πρέπει να μπουν σε νέο πλαίσιο. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόζουμε ό,τι προβλέπεται. Θα πρέπει η συνεργασία σε όλη αυτή την κλίμακα, την ιεραρχική, επιτρέψτε μου, και με τους γονείς να είναι συχνή. Θα πρέπει οι σχολικές μονάδες τώρα με την έναρξη, όλα αυτά που εμείς γνωρίζουμε και αυτοί που μαθαίνουν, έτσι εννοώ, οι σχολικές μονάδες, διευθυντές και εκπαιδευτικοί, να ενημερώσουν και τους σύλλογο γονέων και αυτοί με τη σειρά τους γονείς, ούτως ώστε ερωτήματα που έχουν απαντηθεί να γίνουν κτήμα των γονέων, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι όποιες ανασφάλειες και αβεβαιότητες υπάρχουν. Οι μαθητές, να πω δηλαδή πραγματικά, επιτρέψτε μου, ότι αυτό που θα συμβεί λοιπόν τώρα δεν είναι μόνο η εστίαση στην παράδοση μαθημάτων, έτσι στην κάλυψη ύλης, που είναι ένα ζήτημα, οπωσδήποτε και ένα στόχος, είναι και η εκπαίδευση, επιτρέψτε μου, των μαθητών, βέβαια, ανάλογα ηλικιακά, με τον νέο τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Γι' αυτά φαντάζομαι, γιατί κύριε Διευθυντά, η πρώτη μέρα θα είναι και μια αναγνωριστική πληροφοριακή μέρα, έτσι. Βεβαίως, και προβλέπεται αυτό, ρητός τις δύο πρώτες μέρες, το πρώτο δίωρο θα έχει να κάνει με ανακοίνωση στους μαθητές και ενημέρωσή τους για όλα όσα προβλέπει ο ΕΟΔΗ σε συνδυασμό και με την παρουσίαση αυτού του αρχείου που υπάρχει και οι οδηγίες που δίνονται. Γιατί υπάρχουν οδηγίες για εκπαιδευτικούς, για μαθητές και για γονείς, οι οποίες από τις σχολικές μονάδες αποστέλλονται, γίνονται κτήμα όλων των ενδιαφερομένων. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Μπαντίκο, ότι και τα παιδιά, ειδικά σε αυτή την ηλικία, μπορούν να εκλάβουν τα μηνύματα με πολύ διαφορετικό τρόπο και να κατανοήσουν και το μέγεθος της πραγματικότητας. Αυτό σημαίνει ότι και τα παιδιά τα ίδια θα πρέπει να επιδείξουν μια συγκεκριμένη υπευθυνότητα. Τα μέτρα θα έχουν ληφθεί από την πλευρά των αρμοδίων, όπως είστε εσείς και όλοι οι υπόλοιποι που εμπλέκεστε, αλλά θα πρέπει και οι μαθητές της 3ης Λυκείου να κατανοήσουν ότι πρέπει να κρατούν και τις αποστάσεις και να χρησιμοποιούν όλα εκείνα τα μέτρα ασφαλείας, αλλά και βεβαίως να διαφυλάξουν τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα και μετά τους υπόλοιπους. Να σας πω ένα παράδειγμα με το οποίο θα καταλάβουμε δηλαδή γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά. Γνωρίζετε ότι υπάρχει οδηγία ότι τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία δεν επιτρέπονται. Okay, το εφαρμόζουμε και τώρα και οι μαθητές δεν τα χρησιμοποιούν έτσι μέσα στην ώρα της διδασκαλίας ή το χρόνο που παρευρίζουν στο σχολείο. Όταν βγουν από το σχολείο ή στο διάλειμμα, το κινητό έχει γίνει ένα εξάρτημα που είναι του χεριού μας. Η προέκταση του χεριού μας. Είναι αλήθεια αυτό. Και επίσης, αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει αυτή η αλλαγή, το πάρει εσύ το κινητό σου και δώσ' το μου ή να κάνω κάτι κτλ. Μεταξύ συμμαθητών ενώ και φίλων,
Το κινητό είναι ο υπαριθμόν ένα κίνδυνο για μετάδοση, παράδειγμα, διότι έχει και επαφή με το πρόσωπο αλλά και με το στόμα, καταλαβαίνετε. Άρα οι συνθήκες υγιεινής που θα πρέπει όλοι να τηρούμε θα μας αναγκάσουν και θα πρέπει να εφαρμόσουμε να πάμε σε μια νέα πραγματικότητα, επαναλαμβάνω, δηλαδή να αλλάξουμε συνήθειες που μέχρι χθες τις κάναμε. Και σήμερα δεν πρέπει. Και εκεί πάνω σε αυτό το κομμάτι θα γίνεται επανειλημμένα από τις σχολικές μονάδες παρενέσεις, οδηγίες στους μαθητές. Βεβαίως, αλλά επειδή ξαναλέμε, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι παιδιά μιας μεγαλύτερης ηλικίας, μπορούν να κατανοήσουν και να προστατεύσουν τον εαυτό τους και να τηρήσουν τις οδηγίες. Τώρα, θα έχουμε αλλαγές και στα διαλύματα, κύριε Διευθυντά, έτσι δεν είναι? Μελετώνται πάρα πολλές λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν χρήση με τη λειτουργία, γιατί αυτοί οι περιορισμοί στο 1,5 μέτρο και χιαστή και τα λοιπά, το αριθμό του μαθητικού δυναμικού ανά αίθουσα, με την ύπαρξη των ίδιων των αίθουσων, το πώς θα είναι η χώρη της γενική κοινόχρηστη χώρη, δηλαδή στην τουαλέτα, πάρα πολλά θέματα, δηλαδή, τα οποία θέλουν χειρισμό και θέλουν απαντήσεις, και από τον ΙΟΔΙ αυτό κάναμε και πήραμε και απαντήσεις, τα οποία θα τα γνωρίζουν οι σχολικές μονάδες και θα τα μεταφέρουν στους μαθητές. Τα κηλικία πάντως θα είναι κλειστά. Τα χειλικεία θα είναι κλειστά, αυτή είναι η απόφαση, ως ένα μέτρο, εκτιμώντας ότι αυτός και ο συνωστισμός στον περιορισμένο χρόνο του διαλύματος, να πάνε όλοι οι μαθητές να ψωνίσουν, παράδειγμα, ενδεχομένως έχει πρόβλημα. Υπάρχουν λοιπόν αναλυτικές οδηγίες και είναι υποχρέωσή μας, ολωνών μας, δηλαδή των εκπαιδευτικών, του εκπαιδευτικού κόσμου, να το κοινωνίζει στους μαθητές και στους γονείς. Αυτή θα είναι μια πολύ διαφορετική επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, υπό άλλες συνθήκες και με άλλα δεδομένα. 11 Μαΐου, όπως είπαμε, γίνεται η αρχή και αν όλα πάνε καλά, θα συνεχίσουμε στις 18 του Μάη με τις υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου και το Γυμνασίου, κύριε Μπαντίκο. Ναι, και όπου μπορούμε να δούμε με την ευελιξία που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τη λειτουργία κάθε εκπαιδευτικής μονάδας με βάση τα χαρακτηριστικά της, ακόμη και την διατήρηση και σε ποιο βαθμό την εξαποστάσεως εκπαίδευση που κάνουμε για σύνολο μαθητών ενός τμήματος ή υποτμήματος, ναι, ή για αυτούς τους μαθητές οι οποίοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν για λόγους συγκεκριμένους που δικαιολογείται, δηλαδή. Κύριε Διευθυντά, πείτε μου κάτι τελευταίο και με αυτό να ολοκληρώσουμε, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του να ακουστεί. Η περιοχή της Ξάνθης σας ανησυχεί λίγο περισσότερο, γιατί ο κ. Χαρδαλιάς πριν από λίγες ημέρες το είπε, η Ξάνθη είναι σε εκείνες περιοχές που παρουσιάζει ένα έντονο επιδημιολογικό φορτίο, έχει ένα άλλο ενδιαφέρον. Η περιφερειακή ενότητα λοιπόν της Ξάνθης σας προβληματίζει καθόλου για τα παιδιά πώς θα επιστρέψουν πίσω? Βεβαίως, σε αυτή την περίπτωση της Ξάνθης εστιάζουμε ακόμη περισσότερο στην εφαρμογή όλων των μέτρων που πρέπει να γίνονται, ακριβώς λόγω του υγειικού φορτίου που είχε η Ξάνθη και μπορεί σε έναν βαθμό να το έχει ακόμα. Αλλά όπως στις γενικές οδηγίες που έχουν δοθεί και στις άρσεις των απαγορευτικών μέτρων για την ευρύτερη κοινωνία της Ξάνθης, ένα μέρος είναι και το σχολείο. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός, παράδειγμα, ή ο μαθητής που θα βγει να πάει στο σούπερ μάρκετ, παράδειγμα, να ψωνίσει, ή σε όλα τα άλλα καταστήματα όπου είναι ανοιχτά και μπορεί να κάνει τις αγορές του, όταν βγαίνει έξω δεν παίρνει κάποια μέτρα. Δεν έχει τελειώσει Ξάνθη, δηλαδή δεν έχει διασφραγισμένη. Κινείται σταδιακά και με βάση τις οδηγίες. Και εμείς, εάν εφαρμόσουμε κάποιες οδηγίες ατομικής υγιεινής και εστιάζουμε σε αυτές στις σχολικές μας μονάδες, ένας λόγος παραπάνω να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι στην εφαρμογή τους, τηρώντας όλα όσα προβλέπονται στον έπακρο βαθμό και στην Ξάνθη. Κύριε Μπαντίκο, σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Ηλίας Δαστερίδης, γιατί ήδη όσοι έχετε κάνει κάποια βόλτα ή έχετε βρεθεί για κάποιο λόγο στην παρελαϊκή ζώνη, κάτω στην Βασιλέως Αλεξάνδρου, θα έχετε παρατηρήσει ότι έχουν απομακρυνθεί, έχουν φύγει ήδη 4 ημιπόγειοι κάδοι. Ο λόγος πολύ συγκεκριμένος θα μας τον εξηγήσει αμέσως τώρα ο κύριος Αντιδήμαρχος. Κύριε Δαστερίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Λοιπόν, έφυγαν 4 κάδοι από συγκεκριμένα σημεία, αλλά υπήρχε λόγος που έγινε αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε. Ναι, υπήρχε διάβρωση του εδάφους με αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και κάποιων μικρών παιδιών που παίζουν στην παραλιακή ζώνη τώρα που έχουν αρθεί τα μέτρα. Και αυτό που βήκαμε στην αφαίρεση των κάδων, ούτως ώστε να μην έχουμε κάποιο τραυματισμό. Παράλληλα γίνεται οι παρεμβάσεις στα παρτέρια της παραλιακής με την επανασπορά όλων αυτών σε καθαρό πράσινο γκαζόν,
γιατί χρόνια είχε να γίνει αυτή η παρέμβαση και είχαν μείνει μόνο ξένα πόρτα. Δεν υπήρχε αυτό το πράσινο το οποίο ζητούμε. Κύριε Αντιδημαρχέ, αυτοί οι κάδοι που απομακρύνθηκαν θα μεταφερθούν κάπου αλλού, θα τοποθετηθούν κάπου αλλού. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό, θέλω να πω. Ναι, υπάρχει σχεδιασμό. Τρέχει η μελέτη, σχεδόν είναι έτοιμη για να τοποθετηθούν στους οικισμούς και να προσφέρουν εκεί τα αποτελέσματα που περιμέναμε και θα έχουμε, πιστεύω, με την. Να συντομεύσουμε κάποια δρομολόγια των απορριμματοφόρων τους, ώστε να εξοικονομήσουμε χρόνο και με εξοικονόμηση χρημάτων από την άποψη να έχουμε λιγότερα δρομολόγια. Στα σημεία που υπήρχαν όμως αυτοί οι μη υπόγειοι κάδοι, έχουν τοποθετηθεί οι κλασικοί, οι παραδοσιακοί κάδοι? Έχουν οι κλασικοί κάδοι, όπως το είπατε, είναι. Και περιμένουμε τώρα ένα πρόγραμμα από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο θα αφορά πάνω στην διαχείριση των αποβλήτων, ώστε να βάλουμε τον Δήμο σε τροχιά εξέλιξη και εξυγχρονισμό σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων, των οικιακών απορριμμάτων, με την τοποθέτηση υπόγειων κάδων. Μάλιστα. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε και στις παρεμβάσεις που συνεχίζονται να γίνονται και αυτό το δύσκολο διάστημα που όλοι διανύουμε από τη Δημοτική Αρχή, θέλω να πούμε ότι τα έργα που γίνονται κάτω στην παραλιακή με όλες αυτές τις εργασίες έχουν αλλάξει την όψη της συγκεκριμένης περιοχής, έχει αναβαθμιστεί αισθητικά και νομίζω ότι μας δημιουργεί μια πολύ ωραία εικόνα για το τι μέλη γενέστε πια από εδώ και έπειτα. Βέβαια, βέβαια. Έχουν γίνει η επανασπορά και η παρέμβαση στη νότια πλευρά της παραλιακής, αυτή που είναι κοντά στη θάλασσα, η επανασπορά όλων των παρτεριών και το πάρκο της Αργούς έχει γίνει επανασπορά και έχει πρασινίσει όλο το τοπίο, έχει ομορφύνει το τοπίο, έχουμε κάνει παρεμβάσεις ισότι αφορά το κλάδεμα των δέντρων μέσα στο πάρκο της Αργούς και τώρα γίνεται και παρέμβαση στην παραλιακή κάτω από το πάρκο της Αργούς, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε πρώτον και την ασφάλεια των πολιτών, να μην έχουμε κανέναν τραυματισμό, γιατί ήταν το Πρανές πολύ απότομο και δημιουργούσε κίνδυνο κάποιο παιδί να πέσει. Γίνεται η αφαίρεση όλων των χόρτων, η διαμόρφωση αυτού του απότομου με την επίστρωση όλου του κόμματος. Γίνεται μια παρέμβαση η οποία θα ομορφύνει όλη την παραλιακή ζώνη. Κύριε Αντιδημαρχέ, ξέρω ότι υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος σχεδιασμός από τη Δημοτική Αρχή για έργα που πρέπει να υλοποιηθούν, για έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και για έργα που προγραμματίζονται. Ωστόσο, επιτρέψτε μου όμως να δράξω την ευκαιρία και να πω το εξής, μιας και όπως είπα, διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας, ότι και οι άνθρωποι στον τομέα της καθαριότητας όλες αυτές τις ημέρες έκαναν εξαιρετική δουλειά. Είναι και αυτοί εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής και δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Η Δημοτική Αρχή και όλοι οι πολίτες είναι πολύ υπερήφανοι για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς τους εργαζόμενους που έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν τόσο ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία των πολιτών αυτού του Δήμου και όχι μόνο. Έχουν προσφέρει τα μέγιστα. Δεν μπήκανε σε κάποιες εξαιρέσεις, οι οποίες έπρεπε να πάρθουν άδεια ειδικού σκοπού λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Ήταν πολύ μικρός ο αριθμός. Όλοι οι εργαζόμενοι ήταν στις θέσεις τους, πρόσφεραν τα μέγιστα, ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η υπηρεσία να παραμείνει σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και η πόλη καθαρή. Ναι, γιατί εσείς έχετε αναλάβει και το κομμάτι των απολυμάνισεων. Γι' αυτό το λέω, ότι οι άνθρωποι της καθαριότητας έδωσαν και δίνουν και αυτό το δικό τους αγώνα. Έτσι ακριβώς. Πάνω σε αυτό θέλω να το ρωτήσω, κυρία Μπασκάκη, ότι η υπηρεσία έχει προσφέρει τα μέγιστα σε ό,τι αφορά και τις απολυμάνσεις. Έχουμε μείνει λίγο πίσω στην κοπή κάποιων χόρτων. Δεν πειράζει, θα τα απεξέλθουμε και σε αυτό το τομέα, σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε μείνει λίγο πίσω γιατί αυτοί οι εργαζόμενοι οι ίδιοι είναι, οι οποίοι έχουν προβεί στις απολυμάνσεις σε όλο τον Δήμο. Έχουμε δηλαδή, είχαμε δώσει προτεραιότητα στις απολυμάνσεις και αφήσαμε την κοπή των χόρτων γιατί σκοπός μας ήταν να διασφαλίσουμε την υγεία των πολιτών. Και τώρα που έχει επιτευχθεί αυτό, προβαίνουμε και στην. Κοιτάμε και τις υπόλοιπες εργασίες που βρίσκονται και πρέπει να γίνονται από εδώ και έπειτα, κύριε Αντιδήμαρχε. Λοιπόν, εγώ κρατώ αυτά που είπατε για τους ημιπόγειους κάδους, για τα έργα αισθητικής αναβάθμισης που συνεχίζονται στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, καλά, κύριε Δαστέρη.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.